πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα εδώ με τον Γιώργο τον Φόπλο και την υπόλοιπη ομάδα που είναι δυνατή. Εγώ είχα την τύχη και την ευτυχία εδώ και 8 μήνες περίπου να έχουμε γνωριστεί και σε πιο έτσι κοντινό επίπεδο και να έχω μείνει εντυπωσιασμένος με το... και με τον τρόπο σκέψης και με την ενέργεια και με την περιέργεια που βγάζει αυτή η ομάδα σε όλα τα θέματα. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει μια υψηλή απόδοση για τόσα πολλά χρόνια. Έχουμε πολύ ψηλές προσδοκίες και για τα επόμενα χρόνια. Ήδη τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά και δυνατά. Έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στους ανθρώπους και στην διοίκηση της επιθεώρησης. Και με όλο αυτό την ενέργεια τη θετική έχουμε θα έλεγα όλο και καλύτερα, όλο και περισσότερα και για όλη τη βάση των ανθρώπων που εμπλέκονται εδώ πέρα. Άρα ένας βασικός σκοπός θα έλεγα και να κλείσω με αυτό είναι να κάνουμε καλύτερες δουλειές για τους πελάτες μας, βοηθώντας και την κοινωνία να προχωρήσει μπροστά με έναν τρόπο πιο ασφαλή και πιο θετικό και παράλληλα όλοι οι συνεργάτες εδώ του δικτύου και ιδιαίτερα εδώ στον Γιώργο να έχουν και αυτοί όλο και καλύτερο μέλλον για τους ίδιους και οικογένειές τους. Σαν πολιτικός θέλω να πω ότι η ιδιωτική ασφάλιση και η δουλειά που κάνουν οι Έλληνες ασφαλιστές πρέπει κατά τη γνώμη μου να αποτελέσει πιο σημαντικό πυρήνα και πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος. Έχουν ανάγκη οι άνθρωποι να έχουν τον άνθρωπό τους, έχουν ανάγκη οι ασφαλισμένοι να νιώθουν ότι κάποιος θα είναι εκεί να τους φροντίσει στη δύσκολη στιγμή. Και αυτό το ρόλο, όσες φορές δεν τον επιτελεί το κράτος, τον επιτελούν οι ασφαλιστές, τον επιτελούν άνθρωποι της Εθνικής Ασφαλιστικής, οι οποίοι είναι εκεί κάθε φορά που θα τους χρειαστείς. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και, εμένα, και με μένα σαν άνθρωπο, σαν Κωνσταντίνος. Δύο φορές που είχα δύσκολα χειρουργία και αρκετά ραντεβού, αρκετές ανάγκες στον χώρο της υγείας που εύχομαι σε κανένα να με συμβούν, αλλά αυτά συμβαίνουν στη ζωή μας, είναι μέσα στη ζωή. Ο δικός μου ασφαλιστής, ένας ασφαλιστής εθνικής ασφαλιστικής, μεγαλύτερης οικογένειας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ήταν πάντα εκεί και με έκανε να αισθανθώ ασφάλεια και με έκανε να αισθανθώ ότι ό,τι και αν συμβεί θα έχω τον άνθρωπό μου, τον άνθρωπο της Εθνικής Ασφαλιστικής. Η ασφαλιστική εταιρεία, ο ασφαλιστικός σύμβουλος, ο ασφαλιστικός πράκτορας είναι εδώ για να στηρίζει τους ανθρώπους ακριβώς σε αυτές τις πιο δύσκολες στιγμές. Η χώρα σας χρειάζεται. Η Εθνική Ασφαλιστική σας χρειάζεται, ο Γιώργος Οφόπουλος σας χρειάζεται, αλλά και όλοι σας οι φίλοι, η οικογένειά σας σας χρειάζονται να επιτελείτε αυτό το μεγάλο έργο που κάνετε. Η επιθεώρηση πωλήσεων υπό την καθοδήγηση του κύριου Γιώργου Φοφόπουλου με άξιους, άξιους, πανάξιους συνεργάτες τα κατάφερε. Και είμαι σίγουρη ότι το 2023 η διατήρηση και η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου, η εισρωή νέου ανθρώπινου δυναμικού, οι νέοι συνεργάτες που θα έρθουν να εμπλουτίσουν όλη αυτή την ομάδα, θα βοηθήσουν έτσι ώστε όλοι οι στόχοι να επιτευχθούν. Είμαι πολύ κοντά στην Εθνική Ασφαλιστική, γιατί για χρόνια η μητέρα μου ήταν εισπράκτορας στη συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά και μέλη της οικογένειάς μου δουλεύουν εκεί μια ζωή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η συγκίνησή μου είναι διπλή σήμερα, καθώς σας συγχαίρω για την επίδοση του 2022 και πραγματικά σας εύχομαι τα καλύτερα για το 2023. Θέλω να ευχαριστήσω, κυρίες και κύριοι, την Εθνική Ασφαλιστική και τον επιθεωρητή κύριο Γιώργο Φοφόπουλο για την πρόσκληση και φέτος να λάβω μέρος σε αυτή την ημέρα γιορτής της εταιρείας, στην εκδήλωση απονομής βραβείων στους κορυφαίους της επιθεώρησης και της Εθνικής Ασφαλιστικής. Να συγχαρώ έστω και διαδικτυακά, αφού το πρόγραμμα δεν μου επιτρέπει να βρίσκομαι κοντά σας, τον ίδιο και την ομάδα του, με πάνω από 300 συνεργάτες, για τη μακρά πορεία και την δυναμική παρουσία τους στην ασφαλιστική αγορά. Η ιδιωτική ασφάλιση συνιστά έναν σημαντικό θεσμό, με ευρείες κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις, καθώς μέσα από την απορρόφηση κινδύνων
μπορεί να συμβάλλει στην εθνική προσπάθεια για υψηλή και βιώσιμη ανάπτυξη και ευμέρεια. Ως κυβέρνηση, στηρίζουμε τόσο το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης, όσο και τους επαγγελματίες του κλάδου, διαμορφώνοντας ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για την περαιτέρω ανάπτυξή του. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται σήμερα με διπλάσιους ρυθμούς έναντι του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Εμπνέει εμπιστοσύνη, προσελκύει επενδυτές και έχει θετικές προοπτικές. Εξέλιξη με άμεσο αντίκτυπο στην ασφαλιστική αγορά, λόγω της στενής διασύνδεσής της με την οικονομία, όπως την ανακλάτε, και στην πορεία παραγωγής ασφαλίστρων των τελευταίων ετών. Φόπουλος, ε. Ναι, από τα 15 που ήρθα εδώ είναι μια πολύ σταθερή αξία για μένα. Και σήμερα έχουμε άλλη μια βραδιά στο επίπεδο που εκείνος ορίζει. Φουφόπουλος, θα μπορούσα να μιλάω για ώρες. Για μένα είναι μεντοράς μου. Ότι βρίσκομαι εδώ το χρωστάω σε αυτόν. Τη δεύτερη σκέλος που ρώτησες, θα πω ότι το να μην αφαιστιάζεις είναι πολύ σημαντικό. Έτσι θα καταφέρνω. Η επιτυχία κρίνεται μόνο από την αντοχή σου στην αποτυχία. Και έχω αποτύχει αρκετά για να είμαι εδώ σήμερα. Ο επόμενος στόχος είναι να εμπνεύσω και να δείξω και σε άλλους ανθρώπους αυτό που κάνω. Δεν ξέρω αν θα είμαι πετυχημένος ή όχι, αλλά το πάθος, το να μην αφαιστιάζομαι και να αντέχω στην αποτυχία, πιστεύω ότι στο management θα με φέρει ψηλά. Έτσι πιστεύω. Η αλήθεια είναι ότι με τη νέα διοίκηση έχουμε λάβει μια όθηση και μια αισιοδοξία ότι η εταιρεία βαδίζει σε ένα άλλο περιβάλλον, πιο σύγχρονο και σε ένα περιβάλλον πιο βατό στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Οι στόχοι πάντοτε είναι και παραμένουν να είμαστε στην κορυφή. Προτεραιότητα έχει ο άνθρωπος, προτεραιότητα έχει εξυπηρέτηση των ανθρώπων που μας εμπιστεύονται. Εμείς κάνουμε κατοστάρι και μαραθώνιο. Είμαστε σε έναν ιδιαίτερο ρυθμό, θα έλεγα. Στόχος μας λοιπόν είναι να συνεχίσουμε να είμαστε το ίδιο γρήγοροι, το ίδιο ταχύς, αλλά και το ίδιο σταθεροί συνάμα. Θεωρώ ότι ο Γιώργος Φουφόπουλος είναι στρατηγός αυτό που κάνει. Είναι εξαιρετικά ικανός και αποτελεσματικός. Έχουμε μέχρι στιγμής μια άψογη συνεργασία. Έχουμε δημιουργήσει σημαντική αξία για τους ασφαλισμένους της Εθνικής και του εύχομαι κάθε επιτυχία στα μελλοντικά του σχέδια. Αυτό που έχει αξία για τον κάθε ασθενή, για τον κάθε εξεταζόμενο, είναι να εξυπηρετείται σωστά και με ασφάλεια. Εμείς αυτό μπορούμε να προσφέρουμε. Το δίκτυο Σεφιντέα είναι το μεγαλύτερο και το ασφαλέστερο δίκτυο, που σημαίνει πρακτικά στο τέλος της ημέρας ο κύριος Φόβλος και οι πελάτες που μπορούν να αισθάνονται μέγιστη ασφάλεια στέλνοντας τον κόσμο σε εμάς. Συνεργαζόμαστε πολλά χρόνια και η επιθεώρησή του είναι τέτοια δυναμική της που μόνο καλά αποτελέσματα μπορεί να έχει. Του εύχομαι κάθε επιτυχία σε ό,τι κάνει.
Σε μια ημέρα γιορτής, όπως η σημερινή, θέλω να ευχηθώ σε όλους υγεία και πολλές επαγγελματικές επιτυχίες. Γνωρίζω ότι για σειρά ετών η πρώτη θέση ανήκει στην επιθεώρησή σας και μόνο μπράβο μπορώ να σας πω για τα εντυπωσιακά σας αποτελέσματα. Η βάση της ανάπτυξης και του μετασχηματισμού της Εθνικής για τα επόμενα χρόνια είστε εσείς. Το δίκτυο μας και οι συνεργάτες μας είναι στο κέντρο της στρατηγικής μας. Λοιπόν, περιμένουμε πολλά από εσάς και ξέρουμε ότι η συνεργασία αυτή θα μας πάει πολύ μακριά. Είναι μια γιορτή για την επιθεώρηση του Γιώργου Φόπουλου, διότι επιβραβεύουμε τους πρωταγωνιστές της επιθεώρησης και όλη την ομάδα του Γιώργου Φόπουλου που αποτελεί ένα πρότυπο για την ασφαλιστική αγορά. Ανοίγει δρόμους και καριέρες για τον κάθε ασφαλιστικό σύμβουλο και στηρίζει το θεσμό της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης πολύ έντονα και με πολύ πάθος ο Γιώργος Φόπουλος. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα πρωτίστως για την παραμονή του Ευαγγελισμού και νομίζω ότι είναι σημειολογικά ό,τι καλύτερο για να κάνουμε και την εκδήλωσή μας. Εμείς για άλλη μια χρονιά κατορθώσαμε να κρατήσουμε σταθερά ψηλά τον πήχη. Η παραγωγή μας έφτασε πάλι στα 6 εκατομμύρια ζωή και περίπου 4 με 5 εκατομμύρια γενικές. Κρατάμε ένα σοβαρό μεγάλο ρυθμό εδώ και χρόνια. Συγκρατούμε τη μεγαλύτερη ύλη μας, έχουμε βρεθεί πια κοντά στα 65 εκατομμύρια και οι δείχτες μας κερδοφορίας και ζημιών είναι άριστες. Άρα είμαι υπέρ του δέοντος ευχαριστημένος. Αυξήσαμε τα εισοδήματα των συνεργατών, μειώσαμε τα κόστη για την εταιρεία, κρατήσαμε τους ρυθμούς μας αναλύωτους και νομίζω ότι σήμερα ξεκινάει μια νέα μέρα για τα επόμενα χρόνια, γιατί ο τρόπος με τον οποίο διεκδικούσαμε την αγορά θεωρώ για τους ανθρώπους των δικτύων ότι ήταν, θα έλεγα, λίγο ζαλισμένοι από αυτά που συμβαίνουν στην αγορά. Μείνανε, στηρίξαν την αγορά και τελικά παίρνουν τον πρώτο λόγο στη διαμεσολάβηση.